Στο απόψινό μας webinar θα δείξουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε views από αντιγραφή ενός αρχικού view, τα οποία είναι συσχετισμένα με το αρχικό. Αυτό το κάνουμε, το χρησιμοποιούμε για τον εξής λόγο. Φανταστείτε ότι έχετε ένα κτίριο, μια μεγάλη κάτωψη, το οποίο σε κλίμακα 1,50 δεν χωράει σε μια πινακίδα α0 και θα πρέπει να το χωρίσουμε σε μικρότερα τμήματα, σε μικρότερα κομμάτια, ούτως ώστε να τα εισάγουμε αυτά τα τμήματα σε πινακίδες. Υπάρχει μια έτσι εύκολη ροή εργασίας που μπορούμε να ακολουθήσουμε, ούτως ώστε να τα έχουμε σωστά δομημένα όλα αυτά τα views που θα φτιάξουμε, έτσι ώστε να τα ενσωματώσουμε στις πινακίδες μας. Επίσης, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το εξής, ότι ό,τι εμφάνιση έχει το αρχικό view θα πρέπει να εμφανίζεται και στα επιμέρους views, ούτως ώστε να βλέπουμε τα ίδια πράγματα όσο αφορά και την οπτικοποίηση του θέματος. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς γίνεται αυτό. Όλα αυτά, επιλέγω καταρχήν το αρχικό view και η εντολή που θα χρησιμοποιήσω είναι το Duplicate View as a Dependent. Είτε από την περιοχή View Tab και Duplicate View as a Dependent, είτε μπορώ πολύ απλά να επιλέξω το view, δεξί κλικ και να του πω Duplicate as a Dependent. Δημιουργώ το πρώτο. Έστω λοιπόν ότι θα χωρίσουμε τη συγκεκριμένη κάτωψη σε δύο τμήματα για να τα βάλουμε σε δύο πινακίδες. Άρα λοιπόν από το αρχικό πάω να φτιάξω δύο αντίγραφα. Πολύ ωραία. Ας ονομάσουμε το πρώτο, πούμε ένα rename και να πούμε το πρώτο θα είναι το left. Και το δεύτερο rename θα είναι το δεξί, το right. Ωραία. Τώρα, φανταστείτε ότι θα μπορούσαμε να χωρίσουμε την κάτωψη και σε περισσότερα κομμάτια. Για να μην λοιπόν μπερδεύομαι και να κρατάω έτσι μία οργάνωση στα σχέδια που φτιάχνω, υπάρχει ο εξής τρόπος που ακολουθώ. Καταρχήν, στο αρχικό view, βλέπετε, έχω ανοίξει το αρχικό, το level 1, το furniture αυτό που είχαμε πριν και πάω και εκτελώ την εντολή scope box. Με την εντολή αυτή ορίζω ένα όνομα, left, και κάποιο height, προς το παρόν δεν με ενδιαφέρει το ύψος του box που θα δημιουργήσω. Αυτό το κάνω γιατί θέλω να ισομοιράσω το κόψιμο των πινακίδων και να αφήσω και κάποια επικάλυψη. Έστω λοιπόν ότι η περιοχή του ενός κουτιού θα είναι αυτή εδώ. Ωραία. Ξαναεκτελώ λοιπόν την εντολή Scope Box και χωρίζω το επόμενο κομμάτι. Έστω λοιπόν θα είναι αυτό εδώ. Τέλεια. Τώρα, με την εντολή Match Line ορίζω το σημείο κοπής της κάτωψής μου που θα κόβεται. Εδώ. Και Enter. Έστω λοιπόν ότι έχω αυτά εδώ. Τώρα, το scope box όπως βλέπετε, τα scope boxes τα έχω βάλει και λίγο πιο μέσα, το ένα μέσα στο άλλο, ούτως ώστε να ορίσω και μια περιοχή επικάλυψη. Εννοείται ότι και με κάποιες βοηθητικές γραμμές θα μπορώ να ορίσω σωστά την απόσταση που θέλω εγώ σαν περιοχή επικάλυψης. Οπότε, τι έχω κάνει, έχω δημιουργήσει ένα scope box 1 το οποίο το έχω ονομάσει left και ένα scope box 2 το οποίο το έχω ονομάσει, δεν το έχω ονομάσει, συγγνώμη, θα το ονομάσουμε τώρα right. Τέλεια. Τώρα,
Πηγαίνω λοιπόν και ανοίγω το left view και πηγαίνω στα properties του view και στο πεδίο scope box και του ορίζω την περιοχή left όπως την είχα ορίσει πριν. Και αυτομάτως βλέπετε προσαρμόζεται στα όρια του scope box που έχω δημιουργήσει. Αν θέλω βγάζω και το crop region. Το ίδιο κάνω και για το right, για τη δεξιά περιοχή. Ανοίγω το view, πηγαίνω λοιπόν στο scope box και ενεργοποιώ το right scope box που έχω φτιάξει. Και απενεργοποιώ, κάνω hide και το crop region. Εάν θέλω τώρα, εάν δεν θέλω να φαίνονται αυτές οι διακεκομένες εδώ που εμφανίζει το scope box, μπορώ πολύ απλά να του πω hide in view by element by category, έστω by element. Τέλεια. Τώρα πηγαίνω στο αριστερό scope box, στο left, ας το απενεργοποιήσω και από εδώ, hide by element, και εκτελώ την εντολή πλέον view reference. Αυτό τι κάνει, αναλόγως στην πινακίδα που θα τοποθετήσω το συγκεκριμένο view, θα μου εμφανίσει, μάλλον αναλόγω στην πινακίδα που θα τοποθετήσω τα views, θα μου εμφανίσει την αρρύθμιση της πινακίδας εδώ στο όριο κοπής, σαν συνέχεια για να μπορώ, για να ξέρω σε ποιο σχέδιο να πάω, σε ποιο σχέδιο μάλλον, σε ποια πινακίδα είναι η συνέχεια της συγκεκριμένης πινακίδας. Εκτελώντας την εντολή, είμαι τώρα αυτή τη στιγμή στο αριστερό scope box και επιλέγω σαν στόχο, σαν target το right, ούτως ώστε εδώ να εμφανιστεί ο αριθμός της πινακίδας που θα ενσωματώσω το δεξί view. Βάζω την αρρύθμιση εδώ και εδώ. Παρατηρήστε ότι αυτή τη στιγμή δεν εμφανίζεται κάτι γιατί δεν έχω τοποθετήσει σε καμία πινακίδα το scope box. Ανοίγω τώρα και το δεξί και κάνω την ίδια δουλειά, θέλω την εντολή View Reference, ορίζω σαν target το left view και τοποθετώ το συμβολάκι με την αρρύθμιση που θέλω να εμφανιστεί. Τώρα πάω να δημιουργήσω τα δύο τις δύο πινακίδες, τα δύο sheet. Έστω να πάω να φτιάξω κάποια καινούρια ή ας χρησιμοποιήσω αυτές εδώ, α102, 101 συγγνώμη, και α102. Ωραία. Τώρα πάω στην α101 και με ένα drag and drop βάζω το αριστερό view που έχω φτιάξει. Έστω λοιπόν εδώ. Και πάω να ανοίξω και, συγγνώμη, την α102 και βάζω το δεξί view που έχω φτιάξει εδώ. Έστω λοιπόν αυτή. Παρατηρήστε το εξής τώρα, ότι στην πινακίδα εδώ την α102 που έχω τρέχουσα μου εμφανίζει διαρρύθμιση ότι η συνέχεια του σχεδίου είναι στην πινακίδα α101. Το βλέπετε? Το ίδιο και στην 101 σαν συνέχεια μου εμφανίζει την α102. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορώ να αλλάξω, να φτιάξω τα κομμάτια και να συνθέσω το κτίριό μου. Τώρα παρατηρήστε το εξής, ότι εάν πάω και αλλάξω την οπτικοποίηση λιγάκι της κάτωψης, έστω λοιπόν ότι ας το βάλουμε με αυτή τη μορφή, παρατηρήστε ότι και τα υπόλοιπα views έχουν ενημερωθεί και έχουν ενημερωθεί και οι πινακίδες. Άρα ό,τι κάνω στο αρχικό ενημερώνονται οι πινακίδες μου αυτόματα.